Ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας είναι εδώ. Στα Διαβατά, είναι στη Μόρια, στη Λέσβο, είναι στη Σάμο. Είναι το αποτέλεσμα της απάνθρωπης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό κάποιοι παίζουν παιχνίδια πάνω στις πλάτες των προσφύγων και των μεταναστών, σπέρνοντας φήμες, ψεύτικες τις περισσότερες φορές, και ταλαιπωρώντας χιλιάδες από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως και την καταστολή από τα όργανα, από τα όργανα του ελληνικού κράτους. Το αίτημα κάθε ανθρώπου, λογικά σκεπτόμενου, το αίτημα του ΚΚΕ είναι να δοθούν τώρα όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις χώρες όπου θέλουν να πάνε, στις χώρες προορισμού, και το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσει γι' αυτό. Οτιδήποτε άλλο είναι εκ του πονηρού. Η δημοτική κίνηση αναδεικνύει ποιος ευθύνεται για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας και εδώ και στο δικό μας Δήμο, που σηκώνει μεγάλο βάρος από αυτή την κατάσταση, και είναι ακριβώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, που με τους πολέμους που κάνουν στις γειτονικές χώρες δημιουργούν τα κύματα των προσφύγων, και ταυτόχρονα οι ίδιοι που τους ξεριζώνουν από τα σπίτια τους τους εγκλωβίζουν με όλες αυτές τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τους εγκλωβίζουν στη χώρα μας, δημιουργώντας όλες αυτές τις καταστάσεις. Επιπλέον και η Δημοτική Αρχή είναι ακούσα από τις συνθήκες εδώ πέρα διαβίωσης των προσφύγων, που είναι άθλιες, που δεν έχουν βασικές συνθήκες υγιεινής και δεν συμμετέχει καθόλου έστω στο να προσφέρει μια ελάχιστη βελτίωση και ανακούφιση στους ανθρώπους αυτούς, που χωρίς τη θέλησή τους έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας και στο δικό μας Δήμο. Μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι η εναντίωση στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναντίωση σε αυτή την πολιτική και η διεκδίκηση να πραγματικά να απελευθερωθούν οι άνθρωποι αυτοί και να γίνουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για να φύγουν και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε.